αφού λύσατε τα ζητήματά σας. Την πολιτική μου άποψη για να μην παρεξηγηθώ. Βεβαίως. Ορίστε. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε, κοντεύουμε προς το τέλος μιας συζήτησης ενός σπουδαίου κατά τη γνώμη μου νομοσχεδίου που σε λίγο θα γίνει νόμος του κράτους. Και αυτή η συζήτηση δεν γίνεται βεβαίως σε κενό. Θα πω μόνο δύο ενδεικτικά κρίσιμα πράγματα των τελευταίων ημερών. Ένα γενικό και ένα πιο ειδικό. Το γενικό είναι προφανώς η έξοδος στις αγορές μετά από το 2006, σχεδόν 12 χρόνια, με κατάρριψη για μια ακόμη φορά τη σειρά των επιχειρημάτων και των προβλέψεων του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας περί παταγώδους αποτυχίας των προβλέψεων όμως τελικά, περί αυτού πρόκειται, δεν μπορεί κανένας, μα κανένας πια, να πει ότι η χώρα δεν έχει πρόσβαση στις αγορές, μετά και την αναβάθμισή της από τους οίκους αξιολόγησης. Και αυτό είναι κρίσιμο στοιχείο για το μέλλον και των επενδύσεων και της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας. Και ένα δεύτερο στοιχείο, πάλι αυτές τις μέρες, είναι ανακοίνωση από την πλευρά των δύο Υπουργείων, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των 10.000 προσλήψεων μόνιμων γιατρών και μόνιμου προσωπικού επαγγελματιών υγείας στα νοσοκομεία την επόμενη τετραετία, με 2.500 προσλήψεις μέσα σε αυτή τη χρονιά. Αυτές είναι παρεμβάσεις, θεμελιακές παρεμβάσεις, οι οποίες δείχνουν ακριβώς αυτό τον προσανατολισμό που έχουμε και δεν τον κρύβουμε καθόλου βεβαίως, διότι είναι απολύτως σαφές ότι αυτή η παράταξη, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει σταθερό προσανατολισμό σε ένα διευρυμένο δημόσιο, ποιοτικό, κοινωνικό σύστημα υγείας. Και αντιλαμβάνεται το ρόλο της ιδιωτικής υγείας μέσα από τρόπους σαν αυτόν που κάνει με τη ρύθμιση ενός άναρχου τοπίου. Αυτό το παραδέχονται άπαντες στο θέμα των ιδιωτικών κλινικών. Στο θέμα των ιδιωτικών κλινικών, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν και όλες ότι μπαίνει επιτέλους μια σειρά με διαφανή κριτήρια, χωρίς να βάζει σε περιπέτειες αυτούς που ήδη έχουν πάρει νόμιμες άδειες, αλλά βάζοντας ένα πλαίσιο πάρα πολύ συγκεκριμένο, το οποίο νομίζω ότι θα βοηθήσει με όρους κανονικότητας αυτό το κομμάτι που είναι συμπληρωματικό κατά τη δικιά μας γνώμη στο σύστημα, στο δημόσιο σύστημα υγείας, να λειτουργεί με όρους κανονικότητας. Και νομίζω ότι έγινε και η απαραίτητη αλλαγή, γι' αυτό που είχαμε μία συζήτηση σε σχέση με το ποιοι έχουν δικαίωμα ή μάλλον για τους αποκλεισμούς αυτών που δεν μπορούν να ιδρύσουν ιδιωτικές κλινικές. Στις νομοτεχνικές βελτιώσεις, όποιος το έχει προσέξει, υπάρχει μια αλλαγή στο άρθρο 3 που συζητήθηκε πολύ, έτσι ώστε αυτά τα πλημελήματα να προσδιορίζονται πολύ συγκεκριμένα, με μια αναφορά σε ένα νόμο και σε μια παράγραφο 8 του νόμου 3528 του 2007, έτσι ώστε να είναι πολύ συγκεκριμένο το πλαίσιο για την ρύθμιση αυτή. Τώρα, σε αυτό το νομοσχέδιο γίνονται και άλλα σπουδαία πράγματα και θα ήθελα να τα τονίσω προτού μπω σε ορισμένα επίδικα για τα οποία έγινε μια κάποια συζήτηση, βεβαίως με τελευταίο το θέμα του φαρμάκου, στο οποίο θα αναφερθώ. Πρώτον, ιδρύεται ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Ένας οργανισμός που όπως και να το δει κανένας, το κρίσιμο και ουσιαστικό στοιχείο είναι ότι έχει πια μια ολιστική πολιτική για τη δημόσια υγεία, ένα, και δεύτερον έχει την απαραίτητη ευελιξία, στο άρθρο 54 προσδιορίζεται αυτό, έτσι ώστε όταν υπάρχει
επίγουσα ανάγκη, γιατί γι' αυτό κατηγορείται αυτή, αν θέλετε, αυτή η μεταρρύθμιση, ότι είναι δίσκαμπτη, ότι αυτό, εκείνο, τ' άλλο κτλ. Έχει λοιπόν στο άρθρο 54 δίνει την απαραίτητη ευελιξία ώστε να παρεμβαίνει άμεσα όταν χρειάζεται και όταν υπάρχει επίγουσα ανάγκη σε διάστημα μιας μέρας ή τριών ημερών. Περί αυτού πρόκειται. Επίγουσα ανάγκη να πάρθουν κάποια υλικά, επίγουσα ανάγκη να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις κλπ. Δίνεται λοιπόν αυτή η δυνατότητα και νομίζω, αν θέλετε κύριε συνάδελφε, λίγο αφήστε με να ολοκληρώσω, νομίζω ότι γίνεται και η απαραίτητη θεσμική θωράκιση σε ένα πεδίο το οποίο όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι αποτέλεσε πιλωτικό πρόγραμμα διαφθοράς στην προηγούμενη περίοδο, το οποίο πήγε να πάρει μια γενικευμένη μορφή μέσα στα προηγούμενα χρόνια. Περί αυτού πρόκειται. Το δεύτερο είναι, λέω ορισμένα από αυτά, είναι η αυτοτέλεια των νοσοκομείων, για τα οποία έγινε πολύς λόγος και νομίζω ότι είναι πολύ θετική αυτή η διάταξη, όπως και οι διατάξεις για το ΕΚΑΒ είναι πολύ σημαντικές. Σε καθαρίζουν το τοπίο, σταματάει η πελατειακή λογική, μπαίνουν κανόνες, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βεβαίως και κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι και καινοτόμο, αλλά και θα είναι και πολύ αποτελεσματικό, είναι κινητές μονάδες στην πρωτοβάθμια υγεία, ειδικά σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπως είναι η δικιά μας, ας πούμε, Ήπειρος, αλλά και άλλες, εδώ που βλέπω τους συναδέλφους, ορεινές περιοχές δύσκολες, θα μπορεί η κινητή μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας να φτάνει εκεί που πρέπει, να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της μέσα στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας υγείας. Και επειδή ακούω διάφορα και από την πλευρά από τα αριστερά ότι, εν πάση περιπτώσει, το μόνο που κάνουμε είναι να δίνουμε, να στρώνουμε το χαλί στα ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία αναπτύσσονται με τρομακτική ταχύτητα, δεν έχουν καταλάβει οι συνάδελφοι ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια σύγκρουση επί του πρακτέου και όχι στα λόγια της πολιτικής διεύρυνσης του δημόσιου χώρου στην υγεία με τη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν το έχουν πάρει καθόλου χαμπάρι. Καθόλου, τίποτε. Δεν έχουν καταλάβει απολύτως τίποτε. Διότι εμείς τη σύγκρουση τη λέμε και την εννοούμε επί των πραγματικών δεδομένων. Και την κάνουμε πράξη. Πάω παρακάτω. Νομίζω επίσης ότι και τα θέματα του ΚΕΣΥ και της ιατρικής εκπαίδευσης ρυθμίζονται πια με έναν σημαντικά νέο τρόπο σε μια συμφωνία με όλες τις εταιρείες, με νέα προγράμματα και στην εκπαίδευση των ενδικομένων, που είναι, σημειώνω, το κρίσιμο ζήτημα για το ιατρικό δυναμικό σε αυτή και στην επόμενη φάση, στο οποίο πρέπει να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις και όλες μας τις σκέψεις για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Και πραγματικά υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών εδώ, να συνεργαστούμε, να δούμε ποια είναι αυτά τα σημαντικά στοιχεία, οι πολιτικές που πρέπει να αναπτύξουμε, θα έλεγα, όλες οι πλευρές του Κοινοβουλίου, εξαιρουμένου βεβαίως του ναζιστικού μορφώματος, έτσι ώστε να μπορέσουμε αυτό το θέμα το αντιμετωπίσουμε, γιατί θα είναι το μεγάλο πρόβλημα της νέας εποχής. Και βεβαίως, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικές οι αλλαγές που γίνονται και στη δομή του ΚΕΣΥ και στην ιατρική εκπαίδευση. Να πω δύο κουβέντες, γιατί έγινε μια συζήτηση γι' αυτό, για την ΙΔΙΚΑ και για τον ΕΟΠΗ. Να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η ΙΔΙΚΑ είναι μια δημόσια. Είναι δημόσια, έτσι. Είναι μια δέκο του ελληνικού δημοσίου. Υποστηρίζει την υγεία και την κοινωνική ασφάλεια 40 χρόνια. Εξυπηρετεί 10 εκατομμύρια πολίτες, 60.000 γιατρούς, 10.500 φαρμακοποιούς, 14 από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Διαχειρίζεται το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης με 75 εκατομμύρια συνταγές και 25 εκατομμύρια παραβλητικά πολιτών των χρόνων και έχει στην ευθύνη της την εφαρμογή του ΑΕΦ. Η ΙΔΙΚΑ την έχει. Αυτό το οποίο λέγεται ότι ένα άλλο σύστημα διαχειρίζεται
άλλα δεδομένα κτλ. Εδώ πρόκειται ίσως για μία σύγχυση, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό το οποίο κάνει ο ΕΟΠΗ είναι ο ασφαλιστικός φάκελος του ΕΟΠΗ. Δεν είναι, αυτό είναι, δεν είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος και του ασθενούς, και νομίζω ότι με τον τρόπο που διαχειρίζεται και εν πάση περιπτώσει ξεκαθαρίζεται και στην παρούσα φάση, είναι απολύτως δεδομένο ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα μεταφοράς, διαχείρισης, αξιοποίησης προσωπικών δεδομένων ασθενών σε άλλους σκοπούς και σε άλλες ατραπούς. Να είναι απολύτως σαφές αυτό. Δεύτερο, από τα ειδικά θέματα. Για τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης. Θέλω να καταθέσω για ένα λεπτό μερικές σκέψεις αυτό, διότι δεν μπορώ να ακούω μερικά τραγικά πράγματα που λέγονται και από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, δυστυχώς. Διότι όταν έχεις να κάνεις με την εξάρτηση, αν μου επιτρέπετε συνάδελφοι και με την εμπειρία που έχω, ποτέ δεν είναι άσπρο μαύρο. Ποτέ δεν είναι άσπρο μαύρο. Και πρέπει να χρησιμοποιήσεις όλους τους τρόπους, άρα και αυτών των τρόπων. Λέω εδώ ότι φτιάχνονται τέτοια κέντρα τώρα και στην Ιρλανδία και στη Λισαβόνα και σε άλλες χώρες. Και ποτέ δεν πρέπει να λες ότι έχω βρει το μαγικό τρόπο ή ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να λύσω το πρόβλημα. Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Όμως τους ασθενείς που είναι πολύ βαριά, πολύ περιοθυροποιημένοι, που κινδυνεύουν, πραγματικά κινδυνεύει η ζωή τους, μπορεί αυτό να δώσει μία δυνατότητα και να έρθει σε επαφή ο χρήστης με υπηρεσίες ειδικές και ειδικούς ανθρώπους που έχουν εμπειρία για το πώς μπορούν πρώτον να το εξασφαλίσουν ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής και δεύτερον, όσο γίνεται μέσα σε αυτά τα πλαίσια, και δεύτερον, να οδηγήσουν, γιατί αυτός είναι ο τελικός στόχος, σε διαδικασίες αποτοξίνωσης, και υπάρχουν τέτοιες μελέτες που τεκμηριώνουν αυτό το πράγμα. Ξαναλέω, δεν είναι μάνα, δεν είναι κάτι που λύνει με μονοκοντιλιά το πρόβλημα, αλλά είναι μία ακόμη δομή την οποία μπορούμε να φτιάξουμε και πρέπει να φτιάξουμε ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για να βοηθήσουμε αυτούς τους πολύ βαριά και περιθωριοποιημένους ανθρώπους. Και αυτή όλη η συζήτηση ξεκίνησε από την επιδημία του AIDS. Από εκεί ξεκίνησε. Από τότε, όταν έχεις τη δυνατότητα να προσφέρεις έστω τις σύριγγες στις αποστηρωμένες, κάτι κάνεις. Δεν κρύβεις τα μάτια σου, δεν βάζεις το κεφάλι σου μέσα στην άμμο. Κάτι προσπαθείς να κάνεις. Με στόχο, πάντα λέω, την αποτοξίνωση. Και αυτός είναι ο στόχος που πρέπει να παλεύουμε. Τέλος, για το φάρμακο. Επειδή φτάσαμε στο σημείο η Νέα Δημοκρατία να κάνει ονομαστική ψηφοφορία για αυτή την τροπολογία, εγώ θα σας πω πολύ απλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι σας παγίδευσε απολύτως ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σας έχει παγιδεύσει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, θα μου πείτε πού ακριβώς κρύβετε τη φαρμακευτική σας πολιτική. Διότι εγώ διαβάζω, ξαναδιαβάζω, μάτα ξαναδιαβάζω το πρόγραμμα υγείας της Νέας Δημοκρατίας και δεν βρίσκω λέξη γι' αυτό. Θα μας πείτε πώς συγκεκριμένα τοποθετήσετε σε αυτό. Αντί να λέτε διάφορες, αν μου επιτρέπετε, αστοχίες έως ανοησίες. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Άσχετοι άνθρωποι λένε διάφορα πράγματα ανόητα σε τελευταία ανάλυση. Ότι δίνουμε δωράκια εδώ και εκεί και παρακεί. Για πέστε μου, όσο επηρεάζει το 10% της σταδιακής αύξησης ως χώρο αναφοράς τις υπόλοιπες χώρες, άλλο τόσο δεν επηρεάζει το 10% μείωση. Και όταν αυτά τα δύο μεγέθη, δηλαδή οι κωδικοί που αφορούν τα φάρμακα που θα αυξηθούν και τα φάρμακα που θα μειωθούν, είναι περίπου το 40%, 40 και 40-80, διότι ένα 20% περίπου μένει σταθερό. Για πέστε μου, πού ακριβώς είναι τα δωράκια. Και πέστε μου επίσης, γιατί αγνοείτε συστηματικά... Κύριε Μαντά, στα 15 κλείνετε, έτσι. Ναι. Πέστε μου, γιατί αγνοείτε συστηματικά όλη την άλλη προσπάθεια που έχει γίνει και που φαντάζομαι θα αναλυθεί και παραπάνω από τον Υπουργό και στην
στην διαβούλευση και στη διαπραγμάτευση και με άλλες χώρες για την τιμή του φαρμάκου, για όλα τα θεσμικά πράγματα τα οποία έχουν γίνει στο φάρμακο. Γιατί τα αγνοείτε? Γιατί τα αγνοείτε? Τα κάνατε ποτέ? Κάνατε έστω μία στοιχειώδη παρέμβαση σε ένα τελείως τρευλό σύστημα. Διότι και το clawback τρευλό είναι, έτσι όπως είναι. Αλλά αυτό είναι απόρρια μιας πολύ μεγάλης ιστορίας, όπου φτάσατε, ξέρετε πότε, τη φαρμακευτική δαπάνη στα ουράνια. Ξέρετε πότε. Γι' αυτό μην λέτε. Τολμάτε να κάνετε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ για μία απολύτως ισορροπημένη παρέμβαση, την οποία κουβεντιάζει το Υπουργείο από τον Οκτώβριο, συμφωνούν οι πάντες και εσείς πάτε να βάλετε φιτιλιές, διότι είναι μια φούσκα αυτό που κάνετε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ωραία.